κινηθούν. Κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε, η τεχνητή πόλωση ανάμεσα στους δύο μονομάχους, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να κρύψει σε όλους όσους μας παρακολουθούν και αγωνιούν πώς θα βγάλουν το μήνα την ουσιαστική συμφωνία τους και για το τι έγινε και για τη μεγάλη σφαγή που θα ακολουθήσει την επόμενη των εκλογών, όποιος και αν σχηματίσει κυβέρνηση. Και λέω την ουσιαστική συμφωνία τους, γιατί πρώτα απ' όλα όλη αυτή η υπόθεση που συζητάμε βασίζεται σε ένα αντιδραστικό πλαίσιο το οποίο το ψήφισαν όλοι και που παράγει τοξικά αποτελέσματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε 14 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποθέσεις τις οποίες ερευνά ήδη η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Και στις 14 χώρες αλλά και στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των πολιτών, όχι μόνο του αρχηγού ΓΕΘΑ. Έχουμε υπαγωγή των μυστικών υπηρεσιών σε πρωθυπουργούς και μια συγκεκριμένη λειτουργία που υπηρετεί την κανονικότητα της δικτατορίας του κεφαλαίου, όπως μπορούμε να συνοψίσουμε την κατάσταση, και όχι απλά μια εκτροπή. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι η συμπαιγνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για να μην συζητηθεί και να μην ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση των υποκλοπών στο κέντρο του ΚΚΕ από το 2016. Άλλοι φύγαν από την Επιτροπή. Εμείς στηρίζουμε την έρευνα αυτή. Εμείς στηρίζουμε αυτή την έρευνα. Θα σας πω, από το 2016 μέχρι το 2022 δεν είχαμε αποτελέσματα όμως. Είχαμε κραυγαλές παραλήψεις και καθυστερήσεις. Και με έναν ελιγμό του ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητήθηκε καν στην Επιτροπή. Επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2015. Ναι, αλλά είναι από το 2016 μέχρι το 2022. Σύμφωνοι, αλλά προχθές από την Επιτροπή... Σας παρακαλώ, κύριε Στυλιανίδη, δεν κάνω αντιπαράθεση. Προχθές από την Επιτροπή, όταν έγινε η συζήτηση, αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το θέμα ποιο ήταν εκεί για να συζητήσουμε. Σας παρακαλώ, κύριε Βαρμένο, δεν διέκοψα εγώ κανένα. Όχι, δεν διέκοψα όμως. Ναι, αλλά μιλάω ένα λεπτό και δεν με αφήνετε να μιλήσω. Σας παρακαλώ, κύριε Βαρμένο. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες καταρχήν και μετά μιλάτε πάνω μου. Λέω λοιπόν, και το τρίτο και βασικότερο, γιατί αν θέλετε τέτοια παιχνίδια που φαινομενικά εμφανίζονται ότι θα αλλάξουν όλα πρόσωπα και κυβερνητικά σχήματα για να μην αλλάξει τίποτα στην ουσία, δηλαδή να μην πληγεί η σταθερότητα του συστήματος, δεν παίχτηκαν μόνο τώρα, παίζονται δεκαετίες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το κυριότερο είναι η ουσιαστική συμφωνία τους για την επόμενη μέρα. Γιατί η τεχνητή πόλωση που είδαμε μέσα στη Βουλή δεν μπορεί να κρύψει μια βασική εικόνα. Ότι όρθιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούσαν τον αρχηγό τους όταν έλεγε ότι διασφάλισε το περιβόητο μαξιλάρι, δηλαδή τα ματωμένα πλεονάσματα που προέκυψαν από πετσόκομα μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και όρθιοι επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πανηγύριζαν για το επενδυτικό ρεκόρ που έφερε αυτή τη διετία η κυβέρνηση, το οποίο προέκυψε μέσα από το ξεζούμισμα και το ροκάνισμα του λαϊκού εισοδήματος που έφτασε για τις φτωχές οικογένειες με απώλειες μέχρι 40% του λαϊκού εισοδήματος, με μισθούς πείνας, ακρίβεια, πληθωρισμού, ενεργειακή ακρίβεια. Όταν λοιπόν θα σας πω για τη μείωση φόρων, γιατί πρέπει να συζητήσουμε τους έμεσους που κατανείμουν με άδικο τρόπο σε άνισα εισοδήματα ή σαβάρι. Και εκεί υπάρχει ρεκόρ, κύριε Στυλιανίδη, σε μια επόμενη συνάντησή μας. Και λέω ότι εδώ υπάρχει συμφωνία για την επόμενη μέρα να συνεχίσουν σε έναν δρόμο ματωμένων πλεονασμάτων για να πιάνουν επενδυτικές βαθμίδες, να εκταμιεύονται δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, και άρα χρειάζεται όποιος και αν σχηματίσει η κυβέρνηση, ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, ισχυρό κουκουέ, και για να φράξει αυτή την επίθεση και για να ανοίξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο, το δρόμο της ανατροπής.